Η δραματική κατάσταση στην οποία περιέρχεται καθημερινά όλο και μεγαλύτερος αριθμός συνδημοτών μας ήταν το κίνητρο για τη συμμετοχή του Νίκου Φραγκουλάνδη στην εκλογική διαδικασία, καθώς συμμετέχει στο ψηφοδέλτιο του Μπάμπη Δημαρχόπουλου, Δήμος Πρότυπο. Εγώ πήρα την απόφαση μετά από πρόταση της Ένωσης Αποστράτων Αστυνομικών Ξάντης, οι οποίοι αποφάσισαν ένας από εμάς να είναι υποψήφιος με τον κύριο Δημαρχόπουλο. Εμένα η προσφορά μου στο Δήμο, εάν αποφασίσουν οι πολίτες να εκλέξουν Δήμαρχο τον κύριο Μπάμπη Δημαρχόπουλο και εμένα μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα είναι ανεδιοτελές και έχω στο μυαλό μου τρία πράγματα. Την κοινωνική πολιτική του Δήμου, το θέμα της καθαριότητας και αυτό το που μας ταλανίζει ως το προφερειακό. Αυτά τα τρία. Εγώ όμως κύριο στόχο έχω την κοινωνική πλευρά του Δήμου, γιατί αυτά που ζω αυτόν τον καιρό τα ήξερα, αλλά είναι απίστευτα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κυριολεκτικά πεινάνε. Και ένας Δήμος που μέχρι σήμερα δεν έδωσε παρουσία σε αυτό το πρόβλημα των πολιτών. Είναι και παράπονο των πολιτών αυτό. Ξέρετε, πολύ χαλεπή η κερί για όλους μας, έτσι. Για όλους μας. Όμως υπάρχουν άνθρωποι που εγώ νομίζω ότι με ελάχιστα μπορούν κάπως να αναπνεύσουν. Και θα επικεντρωθώ στο θέμα αυτό επάνω. Και γνωρίζετε πολύ καλά, σαν πρώην αστυνομικός, ότι όπου υπάρχει φτώχεια αυξάνεται και η εγκληματικότητα, έτσι. Εγώ πιστεύω, κύριε Κωστούλου, ότι πολύ φοβάμαι τα αυτή τη στιγμή που θα κυνηγάμε στον άλλον. Όταν εγώ έχω συναντήσει περίπτωση σε συνοικισμό τη Ξάνθη, έχουν μειώσει την ινσουλίνη επειδή δεν έχουν να φάνε τρεις φορές την ημέρα. Και οι τρεις δόσεις υποχρεωτικές έγιναν μία. Απίστευτα πράγματα. Αυτοί κάπου οι άνθρωποι θα προσπαθήσουν κάπου να βρουν κάποια ερίσματα. Ναι, φυσικά θα έχουμε αύξηση. Εύχομαι να μην τα δούμε αυτά στην πόλη μας. Αλλά όσο δεν υπάρχει λύση, πολύ φοβάμαι να τα βρούμε μπροστά μας. Οπότε ο κύριος στόχος είναι αυτό, η ανακούφιση στους συνανθρώπους μας που δοκιμάζεται. Βεβαίως. Μια φωνή που κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για τη διάρρηξη του κοινωνικού ιστού, αφού η αύξηση της φτώχειας αντανακλά σε όλο το σώμα της κοινωνίας, με συνέπειες που επηρεάζουν όλους τους δημότες, γεγονός που επιβάλλει ενεργές πολιτικές ώστε να στηριχθούν τα άτομα που δοκιμάζονται όχι μόνο για λόγους αλληλεγγύης αλλά κυρίως για λόγους διαφύλαξης της κοινωνικής ισορροπίας.